Καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη, την αληθινή που έρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει σε λόγια του Ευαγγέλιου. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν πίστη στη θρησκεία και όχι στο Ευαγγέλιο, αυτό δεν μπορεί να σώζει κανένα. Μόνο η πίστη στο Ευαγγέλιο είναι που τα σώζει κάθε άνθρωποι στην γη, αλλά είναι εξαιτία τη άγνοια, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν πλήρη πίστη στη θρησκεία του, αλλά δεν ξέρουν το Θεό. Επειδή, γιατί, επειδή οι άνθρωποι οι δημιούργησαν θρησκεία και βασίστηκαν στη θρησκεία. Με τον τρόπο ότι με έννοια ότι ναι, τα ακολουθεί στο Θεό, δηλαδή με τον τρόπο που θέλουν εκείνο. Βάλουν παράδοση του και μετά λένε να έχουν πίστη σε αυτό που εκείνο διδάσκουν σαν παράδοση για να τηρούν. Η πίστη υποτίθεται για να θωθούν. Κοίταξε η, η πίστη. Η θρησκεία δεν σώζει κανένα άνθρωπο. Αλλά η πίστη στο Ευαγγέλιο είναι που σώζει κάθε άνθρωπο που πιστεύει σε αυτό, επειδή το Ευαγγέλιο είναι τα λόγια του Θεού και μόνο κατάρα λόγια του Θεού. Και όλο το Ευαγγέλιο από γέννηση με και αποκάλυψη, χωρί να αφαιρετεί κανένα λέξη. Γι' αυτό δεν είναι μόνο όνομα χριστιανό, επειδή κάποια θρησκεία έχουν βάλει όνομα Χριστό και λένε ότι είναι χριστιανοί και τηρού και μιλούν βασικά μέσω Ευαγγέλιο, δηλαδή διάλεξα κάποια μέσω Ευαγγέλιο βασικά και μιλούν γι' αυτό, αλλά άλλα υπόλοιπο. Δεν το δέκονται, δεν διδάσκουν. απλώς έχω το και βασίζεται μόνο το όνομα χριστιανό. Τρησκεία, χριστιανισμό, θρησκεία. Έτσι, κοίταξε, οτι όσοι είναι πάνω από τη θρησκεία δεν είναι θρησκεία που έχει δύναμη, αλλά οτι όσοι έχει δύναμη και είναι οτι όσοι έχει κυριακία, για να αποφασίζει και όχι η θρησκεία. Η θρησκεία έχει αποφασίζει, έχει διαλέγει τον δρόμο του, και έχει διδάσκει τους να κάνει παράδοση του σαν πίστη δηλαδή να, να έχουμε πίστη στην παράδοση όμω ο Θεό λέει να έχουμε πίστη στο Ευαγγέλιο για τη σωτήρια γι' αυτό ε, πολύ τρισκεία που έκασα δηλαδή τη κατοδίκηση του αντί να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο και αυτό που έλεγε ο Θεό και ακολούθησε μόνο τη θρησκεία που την εκείνο με την παράδοση του είναι ασέβεια είναι μεγάλη ασέβεια σαν μάτια του Θεού Ξέρετε ότι πολλοί θρησκεία έχουν ασεβή στις μάτια του Θεού. Μεγάλη ασεβία να το ξέρουμε. Επειδή όταν ο, ο άνθρωπο ασέβει προς άσο βασιλιά τι θα γίνει. Τα, σι, τα αμαρτάνει και τα πάει φυλακή επειδή αμάρτησε. Ασεβία. με τι ασεβία οι άνθρωποι έκαμα προς του Θεού μέχρι τώρα σε όλο το κόσμο. Οι θρησκείες όλοι οι άνθρωποι. Η όλη η θρησκεία είναι ασέβεια στα μάτια του Θεού, να το ξέρετε αυτό. Επειδή ο Θεό δεν δημιούργησε ποτέ θρησκεία, ούτε δίδασκε ποτέ οι άνθρωποι να δημιουργήσει θρησκεία. Αλλά η θρησκεία δημιούργησε εξαιτία τη επανά, επανάσταση του άνθρωπου έναντι του Ευαγγέλιο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ήθελαν να ακολουθήσουν όλο το Ευαγγέλιο, γι' αυτό επαναστάτηκα δημιούργησε θρησκεία, και κάθε ένα έπρεπε να διαλέξει Κάποια μέσα στο Ευαγγέλιο, ό,τι θέλει, τότε να λέει: Αυτή είναι η θρησκεία μου, θρησκεία μου. Κοιτάξτε να δείτε: Αν θέλει σωτηρία σήμερα, μην έχει πίσει η θρησκεία, να έχει πίσει το Ευαγγέλιο. Αν δεν το ξέρει ακόμα το τέλημα του τέλου του Ευαγγέλιο, είτε η ώρα σου να αρχίζει, να εξητήσει και να μελετά και να προσεύχεσαι να μιλά με το Τεό που είναι αόρατο, όχι με εικόνε, με το Τεό που είναι αόρατο και να περιμένει το να σε αποκαλύψει το τέλημα του, να ανοίξει τα μάτια σου πάνω στο Ευαγγέλιο για να σου φανερώνει καταρά το τέλημα του και σιγά σιγά ο Θεός σου διδάσκει όλο το Ευαγγέλιο επειδή θα σε αποκαλύψει μέρα με μέρα όσο συνεχίζει να έχεις κοινωνία με το Θεό συμπροσευχή και μελετώντα τα λόγια του Ευαγγέλιου. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν ασεβήσει με τον τρόπο δικό του πολλοί άνθρωποι ξέρουν για το Ιησού Χριστό ιστορικά, προφορικά και θρησκευτικά. Αλλά προσωπικά δεν αναγνωρίζει το Ισού Χριστό. Προσωπικά δεν αναγνωρίζει τη δύναμη, παντοδυναμία του Ισού Χριστό, επειδή είναι ο Θεό ο ίδιο που έγινε άνθρωπο. Απλώ ξέρουν ιστορία, όπω λένε οι θρησκεία, και ξέρω προφορικά κάποια θρησκευτικά έτσι, για, για το Ιησού Χριστό αλλά προσωπικά δεν έχω κατανόηση ή παντοδυναμία του Ιησού Χριστό γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν δεν φοβούνται με σεβασμό το Θεό όπως πρέπει αν πραγματικά ήξερα οι άνθρωποι παντοδυναμία του Θεού τα φοβόντουν το Θεό με σεβασμό με τίμια, γι' Που ακούτε αυτά τα λόγια επειδή τα λόγια του Θεού που είναι αληθινά λόγια του Θεού αγγίζει τη συνείδηση. Η θρησκεία αγγίζει μόνο το εγκέφαλο. Αυτή είναι η διάφορα. Αυτό που αγγίζει τη συνείδηση είναι τα λόγια του Θεού κατευθείαν επειδή ο Θεό είναι που είναι μέσα στη συνείδηση του κάθε ένα. Γι' αυτό έχει δύναμη να αγγίζει τη συνείδηση του κάθε άνθρωπο. Αλλά η θρησκεία δεν έχει δύναμη να αγγίζει τη συνείδηση ποτέ. Γι' αυτό τα λόγια του Ευαγγέλιο. Είναι που τα σώζει εσένα όταν έχει πίστη. Σαν λόγια του Ευαγγέλιου μόνο. Και όχι τη θρησκεία. Ο Ισού Χριστό ποτέ δεν δημιουργήσε θρησκεία. Ποτέ. Όταν είχε συγγύη σαν άνθρωπο, όταν γεννήθηκε, ευαγγέλιζε στο Ισραήλ επειδή σαν άνθρωπο ο Ισού Χριστό είναι Ισραηλίτης Σαν άνθρωπο. Αλλά πολλοί από οι άνθρωποι του Ισραήλ δεν δέχτηκαν το Ισού Χριστό εξαιτία τη άγνοια. Γιατί επειδή δεν ήξερα τα γραμμένα, δεν ήξερα τα λόγια του προφητό που ήταν γραμμένα στην παλιά και που μιλούσε για το ερκόμο του Ιησού Χριστό. Επειδή είχα τα μάτια πάνω στη θρησκεία και όχι πάνω σαν γραμμένα τη γραφή. Γι' αυτό έκασα να ανανόρισμα το Ιησού Χριστό. Όταν είτε σαν άνθρωπο δεν το δέκτηκα σαν Θεό επειδή δεν το αναγνώριζα εξαιτία τη θρησκεία. Το ίδιο, το ίδιο σε κοινού και πολλοί άνθρωποι σήμερα εξαιτία τη θρησκεία. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν όνομα χριστιανού επίση. Και, και κατηγορούν του Εβραίου ότι ναι, οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν το Ισού Κριστό σκότωσα. Μα το ίδιο και εκείνοι άνθρωποι, αν το Ισού Κριστό έρθει σήμερα, με όπω ένα φτωχό, το ίδιο τα κάνει όπω οι Εβραίοι. Εξαιτία τη άγνοια, επειδή δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουν τα γραμμένα το γραφό Γι' αυτό για σένα σωτηρία είναι να γνωρίζει τα γραμμένα το γραφό όχι η θρησκεία. Μπορεί σήμερα εσύ να νομίζει ότι έχει όνομα Χριστιανό, ξέρει για τον Χριστό. Αν ο Χριστό εμφανιστεί μπροστά σου σήμερα με μορφή φτωχό ή τυφλό, θα το αρνητή και εσύ όπω έκαμε και οι Εβραίοι. Ξέρει για ποιο λόγο. Εξαιτία τη θρησκεία. Αλλά αν εσύ βασίζεται στο γραφό, το πνεύμα του Άγιου θα σε αποκαλύψει το Ιησού Χριστό όταν εμφανιστεί μπροστά σου σε οποιοδήποτε μορφή. Θα σου μιλήσει στην καρδιά σου ότι αυτό είναι ο Θεό σου. Αλλά όταν εσύ βασίζεται στη θρησκεία και όχι τα Ευαγγέλιο, τα είσαι σε άγνοια όπω και έγινε στο Εβραίο το ίδιο. Αλλά οι Εβραίοι που πίστευαν στο Ιησού Χριστό έγινα πιστοί σε αλλού το Ευαγγέλιο. Δηλαδή αποκαλούνται Χριστιανοί. Αλλά δεν βασίζονται μόνο στο όνομα Χριστιανοί, αλλά βασίζοντα στο Ευαγγέλιο. Επειδή ο Ιησού Χριστό δεν δημιουργήσε ποτέ τρισκελά, δημιουργήσε μόνο Δηλαδή Όλοι πιστεί μέσα σε μία αλήθεια μόνο. Έτσι θέλει ο Θεός να δινούγησε όλο το κόσμο, όλοι να πιστεύουν μόνο σε μία αλήθεια, στο Ευαγγέλιο μόνο, για να έχουν σωτήρια. Όχι στη θρησκεία που δινούγησαν οι άνθρωποι με την παράδοση, όχι, η θρησκεία τυφλώνει τους άνθρωπους. Ελάτε όλοι στην αλήθεια το Ευαγγέλιο για τη σωτήρια. Αν βλέπετε σήμερα ο Θεός επιτρέπει Όλη η εκκλησία να είναι κλειστά. Νομίζετε ότι είναι τικεία η γενικά έτσι όλη η εκκλησία κλειστά. Όχι. Ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά. Επειδή λέει το Ευαγγέλιο. Η καρδιά του βασιλέντο κέρι του κύριο Σαρέμ μαθανερό που τεριστρέφει. Επειδή χωρίς να επιτρέπει το Θεό τίποτα. Ούτε η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει. Επειδή το Ευαγγέλιο όπως σας είχα πει τώρα. Ότι η καρδιά του κάθε άνθρωπου και κάθε Πρόεδρο και κάθε βασιλιά, ο Θεό είναι που το κρατάει. Αν ο Θεό θέλει να αποφασίσει να γίνει κάτι, είναι ο Θεό που θα ενεργήσει μέσα η καρδιά του Πρόεδρο. Τότε ο Πρόεδρο θα κάνει αυτό που θέλει ο Θεό, αλλά ο Πρόεδρο δεν θα καταλάβει ότι είναι από το Θεό. Βλέπετε αυτό είναι πάντο, δυναμία του Θεού που είναι ακατανόητο σε μένα και σε, και σε σένα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι που μα διδάσκει αυτά, είναι το Ευαγγέλιο και την αποκάλυψη του Θεού που μα κάνει να κατανοούμε τι πάντο, δυναμία του Θεού. Επειδή αν ο Θεό επιτρέπει σήμερα να είναι κλειστά όλη η Εκκλησία, όλα τα πάμε, επειδή ο Θεό να τραβάει την προσοχή του κάθε άνθρωπο να πιστεύει μόνο στο Ευαγγέλιο για να του σώζει, για να έχουν σωτηρία. Επειδή αν οι άνθρωποι συνεχίζουν με την πίστη στη θρησκεία, πολλοί άνθρωποι τα κάσουν τη σωτηρία του. Επειδή πολλοί θρησκεία δεν δέχονται όλο το Ευαγγέλιο. Απλώ διαλέγουν βασικά μερικέ στο Ευαγγέλιο και αυτή είναι μεγάλη ασέβεια προ το Θεό. Μεγάλη αμαρτήματα επειδή είναι ασέβεια. Φαντάστηκατε ε, οι άνθρωποι να κάνουν κάτι που είναι αντίθετα με το τέλημα του Τεο. Δηλαδή αντί να πιστεύω όλο το Ευαγγέλιο, διαλέγουν μερικέ και βασικά στο Ευαγγέλιο. Μεγάλη ασέβεια στα ματιά του Τεο. Γι' αυτό ο Τεο δίνει ευκαιρία, γι' αυτό ο Θεό επιτρέπει να είναι κλειστά η Εκκλησία του Σύντομα τα κρίνει τα κρίνει όλη η εκκλησία. Η κρίση του Θεού έρχεται επάνω σε όλες τις θρησκείες. Γι' αυτό εσύ ζήτησε τώρα να γνωρίζει το τέλημα του Θεού στο Ευαγγέλιο. Μετανόησε, πες κύρια μάρτισα με άγνοια επειδή ακολούθησα τη θρησκεία, αλλά τέλο σήμερα να μου μιλά. Θέλω να γνωρίζω εσένα και άφησε τη συνείδηση σου ελεύθερα καταρά να έχει κοινωνία με το Θεό, να διαβάσει το Ευαγγέλιο και ο Θεό θα σε αποκαλύψει αυτό που είναι ακατανόητο σε εσένα στο Ευαγγέλιο. Αυτό που σε, που σε δυσκολεύει στο Ευαγγέλιο του, ε, ο Θεό να σου δώσει κατανόηση, να κατανοεί το τέλημα του. Επειδή ο άνθρωπο που είναι διψασμένο ζητάει την αλήθεια, ο Θεό λέει στο Ευαγγέλιο, θα το φανερό στον εαυτό μου σε αυτό. Δηλαδή θα φανερό στον εαυτό του στον άνθρωπο εκείνο και θα τον αποκαλύψει. Γι' αυτό. Ο Ισού Κρυσό δεν αναγνωρίζεται μόνο προφορικά, σαν ιστορικά, μετρησιευτικά, αλλά για να αναγνωρίζει κάποιο το Ισού Κρυσό όπω είναι, με παντοδυναμία του, χρειάζεται στην αποκάλυψη από το πνεύμα του Θεού, από το άγιο πνεύμα, από το Θεό ίδιο. Τότε θα αναγνωρίζει πραγματικά το Ισού Κρυσό όπω είναι, με παντοδυναμία του. Και θα αλλάξει όλο τον τρόπο σκέψη σου. Γιατί? Επειδή η αλήθεια θα ανακαινήσει, με τον τρόπο που εσύ σκέφτηκε πριν και θα σου δώσει το νου που πρέπει να σκεφτείς σύμφωνα με την πίστη του Ευαγγέλιο. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έχετε επιλογή. Αγαπητοί ακροατέ, μην περιμένει, ζήτησε τα λόγια του Θεού Ευαγγέλιο να έχει πίστη στο Ευαγγέλιο μόνο και όχι σε θρησκεία. Ο Θεό να σα ευλογείτε.